Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ο πρώτος κριτής που σίγουρα δεν θα είναι στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του Your Face Sounds Familiar. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε σε σχέση με την Ευρωβουλή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Νομίζω ότι το θέμα της Ευρωβουλής είναι κομβικό για αυτόν. Πιστεύω ότι φοβάται ότι αυτό θα σηκώσει μια θύελα σχολείων, κρίσεων, επικρίσεων, κατακρίσεων, μη σου πω. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι κρατάει λίγο στα μετόπιστε την τηλεοπτική του παρουσία για αργότερα. Γιατί θέλει να δώσει προβάδισμα προφανώς στο ρόλο αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει στο εξωτερικό. Άρα είναι μια έξυπνη κίνηση, γιατί όντως σχολιαζόταν πολύ. Άρα καταλαβαίνω, δεν το κάνει λόγω χρόνου, το κάνει λόγω εγώ κατάστασης. Εγώ θεωρώ, από ό,τι έχω καταλάβει και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ότι δεν είναι ότι δεν θα μπορούσε οπωσδήποτε να βρει μια μέρα να έρθει. Προφανώς. Θεωρώ ότι πιο πολύ φοβάται τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η παράλληλη παρουσία. Έχει, πιστεύω, επειδή είδατε ότι και εμείς το σχολιάσαμε λίγο καιρό πριν, το θυμάστε, ναι, λέγαμε. Το είχαμε πει αυτό. Γιατί, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Νομίζω ότι πήρε τα vibes, οπότε σου λέει έξυπνο ένα καρπούζι από τη μία κάτω από μία μασχάλη. Νομίζω και εγώ είναι πολύ έξυπνο, ούτως ή άλλως έχει άριστη σχέση με τον Αντένα. Φυσικά, φυσικά. Υπό άλλη επιτροπή. Κοίταξε να δεις, για την ώρα νομίζω δεν θα είναι κανένα στην κριτική επιτροπή. Νομίζω τέλεια ότι είναι μόνο ο Δόρος Μαζωνάκης ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι στην κριτική επιτροπή. Ναι. Γιατί, που είναι σίγουρος, γιατί είπαμε και την άλλη φορά ότι και ο Δημήτρης Σταρόβας με τη Μιμή Ντενίση, ενώ θέλουν πολύ να είναι φυσικά στο σοου, ο ένας παίζει Δευτέρα Τρίτη στο Tok Tok και από Τετάρτη παίζει η Σμύρνη μου αγαπημένη της Μιμής. Στο θέατρο. Οπότε πότε θα γίνει το. Πότε θα γίνει η εγγραφή. Ρε παιδιά, όμως. Έλλειψη κριτών φέτος, έτσι. Να. Πρόβλημα παντού. Φοβερό. Τι γίνεται, παιδιά, εδώ είμαστε. Πότε βγαίνει στον αέρα το πρόγραμμα. Δεν βγάζει η Ελλάδα κριτές. Δεν βγάζουμε εμείς με τα στράς εδώ, μάτι. Πότε βγαίνει το πρόγραμμα στον αέρα. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να βγει οπωσδήποτε μέχρι τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρι, βαριά. Τώρα εδώ κοντά δηλαδή. Οι διαδικασίες για την προετοιμασία του έχουν φουλάρι. Φωτιά στα σαμπεκόβραδα. Μάλιστα αυτή. Φουλάρι, δεν έχουν κριτική επιτροπή. Όχι, όχι, εννοώ. Μα εδώ δεν έχουν και άλλους 15 παίκτες. Με το παικτικό κομμάτι τι έχουμε. Δηλαδή, περίμενε, κάτσε. Έχουμε μάθει καμιά συμμετοχή. Λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις τι γίνεται. Έχουν εξαμοληθεί εκεί τα κορίτσια του Αντένα και τα γόρια του Αντένα. Έχουν ξεκινήσει το σαφάρι για τις συμμετοχές. Ναι. Θέλω να σας πω ότι δεν έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Γιατί επειδή θέλουν να είναι ονόματα τα οποία να προκαλέσουν μια αίσθηση, να τους ξέρει ο κόσμος, να ταυτιστεί μαζί τους, να πορωθεί μαζί τους με την καλή έννοια και να τους ακολουθήσει σε όλο το παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Σε κάτι ονόματα έτσι αυτής της κατηγορίας που έχουν γίνει κάποιες κρούσεις, έχουν πέσει κάτι άκυρα, να το πω έτσι λίγο όπως το λέμε μεταξύ μας. Βέβαια. Εννοείς πρόσωπα πρώτης γραμμής. Ναι. Ναι, εντάξει, είπανε να μην χαωρίσω σε δύο ταχύτητες. Βέβαια αυτό είναι και σχετικό. Αλλά όμως έτσι είναι. Ναι. Βέβαια αυτό είναι και σχετικό, γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Γιατί και οι Βαρθακούρδες, ας πούμε, που φέτος βγήκαν σε ένα. Ναι, βγήκε τελικά έκπληξη για το. Ναι, αλλά θέλει κάποια τυράκια, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί σε μια ομάδα τόσο. Είναι και πολύ συγκεκριμένο, παιδιά, αυτό που καλεί να κάνει. Συγκεκριμένο, είναι πολύ, έχει ειδικέ συνθήκε. Θέλει ηθοποιού. Το ένα από αυτά τα ονόματα λοιπόν που δέχτηκαν κρούση και δεν θα είναι γιατί το ήθελαν πολύ ήταν η Ναταλία Δραγούμη. Α, ωραία. Η οποία η Ναταλία είναι θεά κουκλάρα, την πάω πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ακομπλεξάριστος. Και πολύ, έχει κομικό στοιχείο, πολύ φωνή. Έχει, αλλά και καλή ηθοποιός είναι. Θεωρεί η Ναταλία ότι δεν έχει φωνή που να μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα όπως πρέπει. Και σαν μίμος, παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να πλησιάσεις και το αντικείμενο που θέλει μίμηση. Δηλαδή είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να κάνεις την ομάδα. Αυτές τις μέρες έχουν εξαμοληθεί, θα πω, σε όλες τις δισκογραφικές εταιρείες και ψάχνουν κόσμο από νέα παιδιά, από τραγουδιστές, από πρόσωπα που οι εταιρείες θέλουν να προωθήσουν. Όμως εγώ θέλω να πω ότι το θέμα είναι να τους γνωρίζουμε κι εμείς. Γιατί μία από τις τηλεοπτικές εκδόσεις του Familiar, όπως ξέρετε κι εσείς, δεν ήταν οι συμμετοχές τόσο δυνατές. Ο κόσμος μπερδευόταν, δεν ήξερε ποιος είναι ποιος. Ναι. Και αυτό είναι ένα κομβικό σημείο για το συγκεκριμένο παιχνίδι και είναι και ένα βέτο που έχει θέσει και η Μαρία Ιμπεκατόρου και έχει απόλυτο δίκιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ότι οι άνθρωποι που θα είναι στο παιχνίδι πρέπει να είναι λαμπεροί, πρέπει να είναι πρώτης γραμμής, πρέπει να είναι αναγνωρίσιμοι, ναι. Γιατί ο ανταγωνισμός, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι σκληρός. Βέβαια, παιδιά, εντάξει. Και για να σας γυρίσω λίγο έτσι τελειώνοντας στην κριτική επιτροπή, επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι απόψε αυτού σχεδιάζουμε, γιατί πρέπει να το κάνουν το πράγμα από την αρχή. Ναι. Ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι και θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε αν θα εξελιχθεί και αν θα πάει παρακάτω, είναι το όνομα του Τόνι Σφίνου, ο οποίος Τόνι είναι μοναδικός, είναι εκπληκτικός σε αυτό που κάνει. Είναι φανταστικός. Στη μίμηση και στο τραγούδι, τώρα τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι μετά τον Τάκη Ζαχαράτο, αν θέλουμε να πούμε γι' αυτό ή καθ' αυτή τη μίμηση και την τεχνική, ναι, και το ναι, πώς ναι, το κάνει ναι, ένας ναι, άνθρωπος ναι. Και το τραγούδι,
Ο Τόνι είναι. Εδώ δοκιμάστηκε κιόλας, έτσι, στο παιχνίδι που έκανε. Δοκιμάστηκε. Σε τι, στο τι. Στο τι είναι ρόλο. Ο Τόνις Φινούς είναι ένας ρόλος. Δεν ξέρω, και η Συγκριτική Επιτροπή πρέπει να κρίνεις και έναν άνθρωπο και να τον κρίνεις και. Όχι με σοβαρότητα, με την έννοια ότι κρίνει την καριέρα του. Ναι, εντάξει, ότι ναι. Πρέπει να θέσει κάποια σημεία, κάποια πράγματα. Ότι ως ρόλος μπορεί να το κάνει. Νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος μπορεί να τον ταυτίσει με τη θέση του κριτή. Με την έννοια ότι ο Τόνις Φινούς πάντα έχει ένα λόγο, ο οποίος είναι λίγο συγκεκριμένος. Ναι, δεν ξέρω, με ένα δικό του ιδιόρυθμο τρόπο. Ναι. Στο παιχνίδι, παιδιά, όμως έκανε κανονικά την παρουσίαση. Δηλαδή, στο ίσοτερι μου. Στο ίσοτερι μου, λέω. Στο τέρι ξέρει, συγγνώμη. Στο τέρι ξέρει. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά ότι έκανε κανονικά παρουσίαση. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Δεν ήταν μόνο τρολαϊστική η κατάσταση. Έχω ενδιασμούς μου, τώρα ποιος θα με ρωτήσει. Όχι, μα δεν ξέρουμε και αν θα πάει και παρακάτω. Εγώ σας λέω τώρα από τις πρώτες σκέψεις που γίνονται στον Αντένα σε σχέση με την Επιτροπή, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση και με το τραγούδι, ότι από τη στιγμή που ο Τάκης Ζαχαράτος δεν θα ξαναβρίσκεται. Εκεί, δεν έχει τεθεί το θέμα να ξαναείνε ναι. σε αυτό το σόου στο οποίο ήταν πρόπερση, ναι. ότι ένα από τα πρόσωπα που έπεσε ως ιδέα ήταν αυτό. Δεν ξέρουμε ούτε αν θα τα βρούμε. Θα βρεθεί άκρη, παιδιά. Ναι. Είναι ωραία. Καλά, δεν θα στεναχωρηθούμε κιόλα. Εννοώ ότι θα βρεθεί άκρη γιατί είναι και κάτι που θα θέλει πολλοί κόσμο να το κάνει. Γιατί είναι ένα σόου που έχει κέφι, χορό ξεφάντωμα. Έχει πολύ πλάκα. Έχει πλάκα, περνά καλά. Πολύ ωραία, δεν το συζητάω. Γιατί όχι, λοιπόν.